τα αδέρφια, ο Κύριος να μας ευλογήσει όπως τίποτε και σήμερα πάλι. Είμαστε χαρούμενοι ότι βρισκόμαστε στον οίκο του τον Άγιο. Σας φέρνω και εγώ πολλά χαιρετίσματα από τα αδέρφια από την Σλοβακία. Με πήρε αδερφός ο Μάρτιν χτες το βράδυ και μου είπε να δώσεις πολλά χαιρετίσματα από όλη την Εκκλησία. Δόξα στο Θεό. Να μας έχετε στην προσευχή. Εμείς σήμερα μετά την Εκκλησία να φάμε και να φύγουμε, γιατί εγώ αν προλάβω να πιάσω δουλειά αύριο και ο Μάρκος το ίδιο έχει νυχτερινή βάρδια. Αγαπητά αδέρφια, σήμερα εκλέξαμε την καλή μερίδα. Ήρθαμε στον οίκο του Κυρίου. Μπορεί σε μερικούς να φανεί μεγάλο αυτό που λέμε, αλλά αγαπητά αδέρφια, εδώ στην Εκκλησία του Χριστού γνωρίσαμε τον Θεό τον πραγματικό. Και θέλουμε να μείνουμε μέχρι το τέλος. Να μου πεις, δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία εκτός από αυτήν? Υπάρχουν πολλές Εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μοναδική Εκκλησία, του Χριστού Εκκλησία. Αλλά ο Κύριος μας φανέρωσε ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτή την καλή προσπάθεια. Να μιμητούμε την Εκκλησία την πρώτη, του Χριστού Εκκλησία. Να μιμητούμε την ζωή των Αποστόλων και των Αγίων Ανθρώπων. Να σας χαρίσω και εγώ 4 εδάφια από τον Ισαΐα, από σελίδα 642, δύνατα αναλύω αν το λέω σωστά, δύνατα ερμηνεύω, μόνο να τα διαβάσω. Είναι από 642 σελίδα και είναι λάμδα κεφάλαιο και από 18 εδάφιο. Και ούτω τέλει προσμένει ο Κύριος για να σας ελεήσει και ούτω τέλει υψωτή για να σας εκτηρήσει, διότι ο Κύριος είναι Θεός κρίσεως. Μακάρι πάντες οι προσμένοντες Αυτόν. Διότι ο λαός θέλει κατοικήσει εν Σιών, εν Ιερουσαλήμ, δεν θέλει σκλάωση πλέον. Θέλει βεβαίως ελεήσει εν την φωνή της κραυγής σου. Όταν ακούσει αυτήν, θέλει σε αποκριτή. Και αν ο Κύριος σας δίδει άρτον κλήψεως και ήλιος στενοχωρίας, η διδάσκαλή σου όμως δεν θέλουσι αφαιρετή πλέον, αλλά η οφθαλμή σου τέλουσι βλέπει τους διδάσκαλους σου, και τα ότα σου τέλουσι να ακούσει λόγον ο πιστέν σου, λέγοντα αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή. Όταν στρεφείστε επί τα δεξιά και όταν στρεφείστε επί τα αριστερά. Αμήν. Αγαπητά αδέρφια, όταν έφυγα από την Ελλάδα, ήμουνα μόνος μου και ρώταγα τους αδερφούς, υπάρχει τέτοια εκκλησία στη Σλοβακία. Ένας αδερφός έμπειρος μου είπε, «Ω, πολλή εκκλησία υπάρχει, πολύ. Και στη Σλοβακία υπάρχει εκκλησία». Εγώ έφυγα με πολύ χαρά και μου το είπε ένας από τους πιο έμπειρους αδερφούς στην Ελλάδα. Και ένας άλλος αδερφός μου έδωσε μία διεύθυνση μιας αποστολικής εκκλησίας. Και με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη πήρα το τηλέφωνο τον ποιμένα. Μου λέει, «Πού να τρέχεις εδώ στη Μοραβία? Υπάρχει και στο Κόσιτσε εκκλησία». Μου έδωσε την διεύθυνση και με πολύ χαρά πήγα. Και μάλιστα, αδερφιά, όταν κατέβηκα στο σταθμό των τρένων και περίμενα το τρόλεϊ, είδα μία γυναίκα με μακριά μαλλιά, με φούστα και δεν ήταν στολισμένη. Λέω, «Κύριε μου, αυτή η γυναίκα είναι σίγουρα από αυτούς και εγώ να την ακολουθήσω και να φτάσω εκεί». Ήξερα στο περίπου γιατί ρώταγα και πραγματικά αυτή η αδελφή πήγε εκεί στην εκκλησία. Όταν μπήκα μέσα, με πολύ αγάπη, βλέπω, εγώ κάποτε αυτά ζούσα στον κόσμο, πήγαινα στις συναυλίες, έβλεπα στο πάνω, στο, δεν ξέρω πώς το λένε, στο υψωμένο μέρος λίγο, μπροστά, να υπάρχει ένα συγκρότημα, να ξεκινήσουν να ρυθμίζουν τις γίταρες, τα τραμπ και όλα αυτά τα τύμπανα. Αλλά εγώ είχα αγάπη στη καρδιά και δεν ήξερα, ας το πούμε, ότι
τι να συμβεί στην πορεία ακόμη. Το κήρυγμα μου άρεσε πάρα πολύ. Το κήρυγμα μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά μετά ήταν πριν 22 χρόνια και όλα σε αυτό που σας λέω τώρα. Και μετά το κήρυγμα υπήρχε κοινωνία. Και ξαφνικά έρχεται μια γυναίκα χωρίς μαντήλι, με πανταλόνια, με τον δίσκο, με τα ποτηράκια και μοίρασε γυναίκα την κοινωνία. Εγώ, αγαπητά αδέρφια, αισθανόμουν ακόμη αγάπη προς αυτούς και πάντα νιώθω την αγάπη προς αυτούς, αλλά δεν πήρα την κοινωνία. Και μάλιστα στο τέλος της συναντήσεως όλοι κάναμε παλαμάκι, γιατί ήρθε ένας αδερφός από το χωριό και πίστευσε στην Ελλάδα και ήρθε να μας επισκεφτεί και χάρηκε όλη η Εκκλησία. Μετά όμως την συνάντηση πήγα να φάω στο σπίτι του Ποιμένα και τον ρώταγα απλώς, με ειρήνη, με αγάπη. Λέω, γιατί οι γυναίκες δεν βάζουν μαντήλια? Άλλαξε το πρόσωπό του. Και λέω, γιατί οι γυναίκες μοιράζουν κοινωνία? Όχι να προκαλώ μία ένταση, ένα τσακωμό, δεν είχα αυτό το σκοπό. Αλλά ήξερα ότι στέκεται μπροστά μου ένας έμπειρος αδερφός, ένας έμπειρος άνθρωπος του Θεού, πιστός από πολύ μικρή ηλικία. Και αγαπητά αδέρφια, τσακωτήκαμε πολύ άσχημα. Βέβαια, εγώ έφυγα με ειρήνη, χωρίς έλεγχο, προσπάθησα να υπερασπίσω την αλήθεια. Μην τον παίρνετε στραβά. Αυτός ο αδερφός από τότε δεν με ξαναχαιρετήσε που με είδε. Δεν με ξαναχαιρετήσε ποτέ. Εγώ τον αγαπάω και εύχομαι ο Κύριος να τον ελεήσει και να τον φέρει στην Εκκλησία του Χριστού. Να μου πεις, δεν είναι εκείνη η Εκκλησία του Χριστού η Εκκλησία? Να σας πω ένα ενύπνιο και με αυτό να κλείσω. Εγώ, επειδή τους αγάπουσα πάρα πολύ τους αδερφούς αυτούς, προσπάθησα να της δώσω την αλήθεια, την ορθοτόμηση του λόγου. Και άνοιξε μία συνάντηση στο Πρέσο, είναι μία πιο κοντινή πόλη, εκεί εργάζομαι τώρα. Και με καλέσανε εκεί μία ηλικιωμένη γυναίκα που λέει, αδερφέ Μάρτιν, έλα και κάτι να γίνει, μου λέει. Και πήγα πραγματικά εκεί, τους μίλησα, με δεχτήκανε και λέω, ναι, να τους πω ξαφνικά, να τους πω σιγά σιγά τώρα. Όμως υπάρχει και κίνδυνο, αγαπητά αδέρφια, η ψυχή μου δεν δέχτηκε την διδασκαλία, αλλά ενώθηκε με αυτές τις ψυχές και δεν ήξερα, ήθελα να τους μιλήσω, να τους αλλάξω. Και αγαπητά αδέρφια, ο Κύριος μου δείχνει ένα ενύπνιο, ότι έρχεται ένας νέος με μία μηχανή μακρόστενη και κατώτανε πολλές ψυχές πίσω του και στεκόμουνα στη στάση στην Αττίνα και περίμενα το λεωφορείο για την περιοχή της Ηλιούπολης. Η Ηλιούπολη είναι μια περιοχή της Αττίνας και εκεί πίστεψα στην Εκκλησία. Και έρχεται αυτός ο Κύριος και μου λέει, κάτσε πίσω από μένα. Και λέω, πού πάτε εσείς? Μου λέει, πάμε Ηλιούπολη. Λέω, ξέρετε τις περιοχές? Μου λέει, ναι, μη φοβάσαι, να σε οδηγήσω εκεί. Αλλά όμως μόλις ξεκίνησε, πήγε αλλού. Λέω, δεν πας καλά, έλα πίσω, γιατί δεν θα φτάσουμε στην Ηλιούπολη. Μη φοβάσαι να σε πάω εκεί που πρέπει. Και με πήγε σε μια περιάδη, εκεί υπήρχε πολλή αμαρτία. Και μου λέει, κάτσε εδώ μαζί μας. Λέω, δεν μπορώ να κάτσω εδώ. Γιατί και εμείς χριστιανοί είμαστε. Λέω, εγώ δεν σας λέω ότι δεν είσαστε χριστιανοί, αλλά εγώ δεν μπορώ να βαδίζω με αυτόν τον τρόπο. Λέω τώρα, μου λέει, δεν μπορείς τώρα να φύγεις από εδώ. Λέω, πώς δεν μπορώ? Και κάτι παλικάρια υπήρχαν εκεί, σηκώθηκα και κανένας δεν μπορούσε να μου κάνει τίποτα. Και έφυγα από εκεί και πήγαινα με στενό δρόμο, πολύ στενό δρόμο και με στροφές. Και υπήρχαν άνθρωποι δίπλα και λέω, ξέρετε, μία στάση που να πάει λεωφορείο για Ηλιούπολη? Λέει, συνέχισε όλο ευθεία, μην στρίβεις πουτενά και να φτάσεις σε στάση. Αγαπητά αδέρφια, έφτασα σε στάση και πόσο μας αγαπάει ο Θεός. Αδερφέ, το να είσαι εδώ είναι χάρις Θεού. Να μην καυχάνω, καυχώ.
ντρεπόμαστε ότι μόνο εμείς γνωρίζουμε την αλήθεια. Αλλά πέστε μου, τι να πούμε ότι δεν τη γνωρίσουμε, αφού τη γνωρίσαμε. Απλώς να μείνουμε ταπεινά εκεί. Μόλις έφτασα σε στάση του λεωφορείου, έφυγε το ένα και στενοχωρήθηκε γιατί ήταν άδεια η στάση και ξαφνικά μαζευόταν ψυχές. Και λέω να ξαναπάει ένα λεωφορείο για Ηλιούπολη, γιατί θέλω να πάω και μου λέει μην φοβάσαι, περίμενε το 23 πάει στην Ηλιούπολη. Και κοίταξα την ταμπέλα και με κόκκινο χρώμα, σαν το χρώμα του αίματος, ήταν ζωγραφισμένο και το δρόμο για την Ηλιούπολη. Και τότε άνοιξα τα μάτια και άκουγα φωνή, ήμουν ξύπνιος ήδη. «Ο Κύριος είναι ο ποιμή μου» και όλο ο ψαλμός μου έλεγε το Πνεύμα το Άγιο. Αγαπητά αδέλφια, στον ουρανό να μας πάει ο Κύριος με την θυσία Του αλλά και με την αλήθεια Του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Κύριος προσμένει να μας ελεήσει, να μας ευλογήσει. Εγώ δεν μου έφτανε το ενύπνιο, γιατί ένιωτα πολύ συναισθηματικά. Και πήγα την επόμενη, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, σε λίγες μέρες στην εκκλησία και προσευχόμουν σιωπηλά. Πληρώθηκα με τόση δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και ξαφνικά έρχονται δύο άτομα και με παίρνουν από τα χέρια και με βγάζουν έξω από την εκκλησία. Ξέρω τώρα δεν είναι παραμύθι, αλήθεια σας λέω. Με βγάλαν έξω στο διάδρομο και μου λέει δεν μπορείς να κάνεις εδώ αυτά. Λέω τι έκανα, αφού μίλαγα πολύ σιωπηλά. Με ξένες γλώσσες μιλάγα πολύ σιωπηλά. Αγαπητά αδελφιά, ο Κύριος το έκανε, γιατί ο Κύριος θέλει νέα πράγματα να κάνει. Θέλει να υψωθεί την Εκκλησία Του με την αλήθεια Του και με την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να συνεχίσουμε τον δρόμο όπως τον δεχτήκαμε. Αν και φάμε μερικές φορές το άρτο της θλίψεως και το ήλιο στενοχωρίας, δεν πειράζει αδελφέ. Μην ξεχάς ότι γνώρισες την αλήθεια του Κυρίου. Να σας πω ειλικρινά, εγώ νιώθω ακόμα μέχρι στιγμής αγάπη προς αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό να νιώθουμε όταν να αγαπάμε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει σφόδρα και να προσευχηθείτε για το ταξίδι σημερινό, όταν να ξαπλώνεστε εσείς το βράδυ, εμείς ακόμα να είμαστε στην μέση της διαδρομής. Αλλά πιστεύω ο Κύριος να μας πάει καλά. Ο Κύριος να σας ευλογήσει σφόδρα κατά πάντα. Αμήν.